στο σχολείο μας. Ναι. Από την ίδια την ημέρα του σεισμού, το επισκέφθηκαν 4 μηχανικοί από την εταιρεία Τέρνα που δουλεύει το αεροδρόμιο. Δεν γνωρίζω ούτε ποιος τους έστειλε ούτε γιατί ήρθαν. Mm-hmm. Αμέσως, δηλαδή την ημέρα του σεισμού, mm-hmm. μετά από μια ώρα. Στη συνέχεια μας επισκέφθηκαν 2 κυρίες που είναι μηχανικοί από την ΚΤΥΠ, από τις Τριακές Υποδομές, από το Υπουργείο. Δεν γνωρίζω ακριβώς δηλαδή τη διεύθυνση που δουλεύουν, από την Αθήνα. Ναι, κάνα μια αυτοψία. Ναι, ναι. Ήρθε ο κύριος Καρίδης που είναι συνταξιούχος, μηχανικός και καθηγητής του Πολυτεχνείου της Αθήνας. Το είδε. Ήρθαν οι μηχανικοί του Δήμου μας. Ήρθαν οι μηχανικοί. Ήρθαν 5 καθηγητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και προχθές ήρθαν και 3 καθηγητές από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Ο ένας από αυτούς λεγόταν Ψαρόπουλος, κύριος Ψαρόπουλος. Λοιπόν, το κτίριο λοιπόν του Δημοτικού Σχολείου, που είναι είναι 100 χρονών περίπου, θεμελιώθηκε το 1927, κρίθηκε ακατάλληλο. Είναι όμως επισκευάσιμο, μας είπαν, αλλά χρειάζεται μια πολύ μεγάλη δουλειά. Για να μην καταρρεύσει ωστόσο, είπαν οι τελευταίοι καθηγητές που ήρθαν του Πολυτεχνείου, ότι πρέπει να γίνει μια εσωτερική υποστήλωση, σιδερένια, η οποία θέλει μελέτη και το κόστος της είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Το κόστος της ανάπλασης του σχολείου μας γενικά είναι μεγάλο και θα χρειαστούν κάποια χρόνια, πιστεύω, να αναπλαστεί. Το πρόβλημα τώρα το δικό μας είναι ότι χρειαζόμαστε μία αίθουσα ακόμη. Αμέσως μόλις έγινε ο σεισμός, το πρώτο σχολείο που λειτουργήσαν, το δικό μας, στήθηκαν 7 αίθουσες και λειτουργούμε από τις 14 του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Στην αίθουσα λοιπόν που θέλουμε, θα την κάνουμε αίθουσα για το τμήμα ένταξης και αίθουσα υπολογιστών. Θα βάλουμε σε όλους τους τοίχους, στους 3 τοίχους, γιατί ο ένας καλύπτει από παράθυρα, οι υπόλοιποι 3 θα τοποθετήσουμε ράφια. Mm-hmm. Και εκεί θέλουμε να φέρουμε, να μεταφέρουμε το αρχείο του σχολείου μας, το οποίο είναι σπουδαίο. Mm-hmm. Περιέχει μεταξύ των άλλων 500 βιβλία από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, καταγεγραμμένα ένα προς ένα, τα έχουμε καταγράψει. Και περιέχει και όλα τα εισερχόμενα έγγραφα από το 1898 και μετά. Τα οποία βέβαια αυτή τη δουλειά την έχει κάνει ένας ιδεολόγος δάσκαλος που ήταν εδώ διευθυντής Τραψανιώτης, ο κύριος Δημήτριος Τζαγκαράκης, έχει πεθάνει τώρα βέβαια, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στο σχολείο. 35 χρόνια ήταν διευθυντής στο σχολείο και αφιέρωσε τη ζωή του στο σχολείο και διέσωσε αυτά τα πράγματα. Τώρα βρίσκονται στον πρώτο όροφο. Τα παράθυρα δεν κλείνουν. Η μπαλκονόπορτα του γραφείου δεν κλείνει. Στο γραφείο των δασκάλων του διευθυντή είναι αυτά. Και στον προθάλαμο. Τα βιβλία είναι στον προθάλαμο και τα έγγραφα στο γραφείο. Ναι. Είναι αρχιοθετημένα, είναι τοποθετημένα στις θέσεις τους. Αλλά δεν κλείνει η μπαλκονόπορτα. Μπαίνουν νερά τώρα μέσα με τη βροχή. Και μας έχει απαγορευτεί να ανεβαίνουμε πλέον στον όροφο και από την πυροσβεστική και από την ΕΜΑΚ, και οι καθηγητές που ήρθαν προχθές μας είπαν να μην ξανανεύουμε πάνω, γιατί είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει στον παραμικρό μετασυσμό, ο οποίος θα περάσει στα 3,8 ρίχτερ, μας είπαν. Μετά τα 3,8 είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει το κτίριο. Θέλουμε λοιπόν μια αίθουσα, την οποία θα τοποθετήσουμε στην αυγή του σχολείου. Το γνωρίζει ο Δήμος. Δεν μπορούμε να επιμείνουμε τώρα αυτές τις μέρες πολύ, γιατί έχουμε και άλλα σχολεία που είναι άστεγα δυστυχώς ακόμη, όπως είναι το ΕΠΑΛ. Αλλά έχουμε μια καλή είδηση ότι το γυμνάσιο και το λύκειο του Καστελίου που επισκευάστηκε έχει στην αυγή του 11-12 αίθουσες. Αυτές λοιπόν... Άρα μόλις... περισσεύουν. Ναι, αυτές περισσεύουν. Τώρα μόλις μπουν τα παιδιά στο κτίριο, σήμερα καθαρίζει το κτίριο και από τη Δευτέρα καθαρίζει για να μπορούν να μπουν τα παιδιά μέσα, περισσεύουν. Μας υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι θα μας φέρει μια έτσι εδώ. Το ζητούμενο είναι πώς θα στηθεί όλη αυτή η επιχείρηση από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια επισήμανση, δηλαδή ναι, 3,8. Πώς θα κατεβάσουμε αυτό? Πώς θα κατέβει το αρχείο? Αυτό είναι το μεγάλο όταν ζήτημα. Όταν έρθει εδώ η αίθουσα, θα μελετήσουμε, θα ρωτήσουμε, θα πάρουμε πάλι την ΕΜΑΚ, το Δήμο, την περιζωστική, να δούμε πώς γίνεται αυτή, να κατέβουν αυτά τα πράγματα κάτω από τον όροφο. Πόσα παιδιά το σχολείο έχει? 62. 62 μαθητές, οι οποίοι, ναι, κάνουν αυτή την ώρα μάθημα σε 6 αίθουσες. Σε 6 αίθουσες λιώμενες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε βολευτεί εδώ, εντάξει, στο σχολείο μας το θέλουμε εμείς το παλιό κτίριο, το θέλουμε γιατί ήταν... είναι πόνος ψυχής με τέτοια ιστορία που έχει. Η αγάπη μας, ναι. Αλλά τώρα έχουμε βολευτεί, έχουν δολοπολευτεί τα πράγματα, κάνουμε κανονικά τα μαθήματά μας.
Ναι. Πέρα με το κουδούνι του παλιού σχολείου, που είναι και αυτό 100 χρόνια, δεν το έχουμε στήσει απ' έξω. Μια καμπανάκι, είναι μια καμπάνα μικρή. Ναι. Για να τώρα... μας θυμίζει το παλιό μας σχολείο, ναι. Τώρα όλα αυτά, ξαναλέω εγώ, πόνος ψυχής είναι, αλλά εφόσον εξασφαλιστεί μία αίθουσα ακόμα, από τη στιγμή που από το γυμνάσιο Λύκειο μπορεί να φύγει μία αίθουσα, αφού έχουν γίνει επισκευές και τα παιδιά έχουν επιστρέψει σε αίθουσες, μπράβο. Όλες θα φύγουν οι αίθουσες, θα πάνε σε μία, θα έρθει και εδώ, είπε ο κύριος Δημάρχος, μας υποσχέθηκε. Για να βρεθεί πολύ γρήγορα εκείνος ο τρόπος με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως λέτε και εσείς, έτσι ώστε με ασφάλεια να μπορέσει να φύγει αυτό το αρχείο, είναι ένας θησαυρός πραγματικά. Ναι, να έρθει πάλι, να το 512 βιβλία, λέτε, με την κριτική ιστορία, έγγραφα από το 1800, είπατε, 98. Ναι. Κριτική πολιτεία, νομίζω ότι... Το πρώτο έγγραφο του σχολείου μας έχει την υπογραφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μάλιστα. Όλα, όλα αυτά είναι η μεγάλη αγωνία για εσάς. Φαντάζομαι να δοθούν απαντήσεις πολύ πολύ σύντομα. Κυρία Δουλγεράκη, ο Δήμος ενημερώθηκε για το τι πρέπει να γίνει. Θέλει μια εσωτερική υποστήλωση για να μην καταρρεύσει με σίδερο κατασκευή. Έχει ενημερωθεί ο Δήμος. Όπως φαντάζομαι το είπατε. Ότι μετά θα περάσει ακόμη λίγος χρόνος να δρομολογούνται τα πράγματα. Είναι μια επιχείρηση η οποία είναι χρονοβόρα. Ούτως ή άλλως, από ό,τι κατάλαβα, γιατί θα περάσουν πολλά χρόνια. Έτσι για, ώστε... για την αναστήλωση του, ναι, αλλά για την υποστήλωση θέλει μια μικρή μελέτη και έχει μικρό κόστος. Θα μπουν μέσα στο σχολείο εσωτερικά, στη διεροκατασκευή, να υποστηλώσει το κτίριο, μην καταρρεύσει. Η απάντηση που έχετε πάρει μέχρι στιγμής είναι ποια, όλα κύριε είναι θετικά. Όλοι μιλούν θετικά και περιμένουμε. Δεν θέλουμε να πιέσουμε ακόμη τα πράγματα, γιατί βρισκόμαστε ως Δήμος σε μια δύσκολη θέση. Έχουμε ανθρώπους άστεγους, έχουμε σχολεία άστεγα. Σωστά. Περιμένουμε. Σωστά. Και ελπίζουμε να μην καταρρεύσει. Αυτή είναι η μεγάλη... Και να καταρρεύσει όμως, θα πάμε εκεί πέτρα-πέτρα να τα ξαναβρούμε τα αρχεία μας. Δεν τα αφήνουμε να χαθούν. Καταλάβετε. Αυτά είναι η ιστορία του σχολείου μας και πρέπει να διασωθούν για τις επόμενες γενιές. Είναι συγκινητικές αυτές οι κουβέντες και είναι ο πόνος της ψυχής. Πέτρα-πέτρα θα ξαναβρούμε θα τα αρχεία μας. Ναι, θα τα βρούμε. Αλλά πιστεύω να μας βοηθήσει ο Θεός και ο Άγιος Μινάς να μην καταρρεύσει το σχολείο μας.